Κάτσε να κάνω ένα Insta story. Για όσοι δεν με ακολουθείτε, για να βλέπετε αυτά τα stories που κάνω, ακολουθήστε με. Αυτά. Γεια σας αγαπημένα μωρά, είμαι η Ζωή. Γιατί το κάνω αυτό κάθε φορά? Γεια σας αγαπημένα μου μωρά, εγώ είμαι η Ζωή Πρέ. Και στο σημερινό βίντεο ήρθαν τα Χριστούγεννα. Ήρθε η πρωτοχρονιά. Κοντά είναι σε 2 εβδομάδες, 1 εβδομάδα, δεν ξέρω να μετράω τις μέρες. Γενικότερα ο χρόνος είναι κάτι πολύ τρομακτικό, οπότε καλύτερα να το αφήσουμε έξω από αυτό το δωμάτιο. Έξω, βγες έξω, χρόνε, βγες έξω. Έξω. Χριστούγεννα! Τι καλύτερο να κάνεις τα Χριστούγεννα από το να δώσεις δώρα στους νέους ανθρώπους σου! Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα δώσουμε δώρα, πολλά δώρα σε Έλληνες celebrities. Αλλά πριν δώσω δώρα σε Έλληνες celebrities, για να πάρετε κι εσείς δώρα, γιατί ξέρω ότι θέλετε να πάρετε δώρα, με μια συσκευασία Amita Motion του 1 λίτρου, θα πάρετε ένα καπάκι μαζί, γιατί συνήθως έρχεται μαζί με καπάκι συσκευασία, δεν σου έρχεται καπάκωτη. Κάτω από αυτό το καπάκι υπάρχει ένας κωδικός. Αν αυτό το κωδικό τον βάλεις στο amitamotion.gr, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να κερδίσεις μια premium συνδρομή στο Spotify. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τα δώρα! Έχω σημειώσει τα ονόματα γιατί δεν τα θυμάμαι όλα αυτά που έχω σκεφτεί να πω. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Για την Βαλαβάνη σκεφτόμουν πάρα πολλά πράγματα που θα μπορούσα να της δώσω για να αντέξει την συνεργασία που έχει με τον Παναγιώτη Χατζηδάκη στην εκπομπή που είναι τώρα, στον Α. Καταλαβαίνω, Ευρυδίκη, πόσο δύσκολα περνάς, πόσο δύσκολες στιγμές έρχονται, υπέρασαν, ελπίζω να πάνε όλα καλά στη ζωή σου. Οπότε, αυτό που αποφάσισα ότι χρειάζεσαι για αυτά τα Χριστούγεννα είναι ένα κουτί ηρεμιστικά για να τον αντέξεις, αφού δεν μπορείς να του κάνεις κάτι άλλο, γιατί είναι παράνομο, γιατί να περνάς δύσκολα, γιατί να δυσκολεύεσαι. Πάρε αυτό το κουτί και δες τη ζωή με άλλο μάτι, βρε παιδί μου. Νίκος Μουτσινάς. Τον Νίκο Μουτσινά, ένα από τα δώρα που θα του έκανα είναι η παρουσία μου στην εκπομπή του, αλλά... Οπότε το δώρο που θα του έκανα στην πραγματικότητα είναι έναν άνθρωπο να του φυλάξει επιτέλους όλα αυτά τα ζώα που έχει, γιατί έχει πάρα πολλά ζώα και τον φαντάζομαι σε 3 χρόνια σαν αυτές τις κυριούλες που μένουν σε ένα σπίτι αυτές και 45 γάτες. Δηλαδή το φαντάζομαι σαν και εμένα σε λίγα χρόνια. Βασικά άμα θέλεις, Νίκο μου Τζινά, μπορώ να έρθω εγώ να σου προσέξω τα ζώα για να μην χρειάζεται να πάρω κι άλλα δικά μου. Πάρε με ένα τηλέφωνο να σου προσέξω τα ζώα. Θα τα προσέξω, τζάμπα. Θα τα προσέξω τζάμπα. Απλά θα τα φυλάω πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θα το αντέξουν αυτά τα ζώα σου. Ελπίζω να τα αντέξουν, γιατί εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να φυλήσω τα ζώα σου. Λοιπόν, ψηλά. Το επόμενο δώρο που θα κάνω είναι στη Δίκη Καγιά και είναι η γούνα μου από το Θα Κοπώ. Αυτή η γούνα είναι από τα μεγαλύτερα κομμάτια, τα πιο ακριβά, τα πιο μοντέρνα, τα πιο ανεκτήμητα κομμάτια στην ελληνική μόδα. Το χρησιμοποίησα σε ένα βίντεο κλιπ μου, οπότε καταλαβαίνετε τι σημασία έχει αυτό το κομμάτι για μένα και το δίνω στη Βίκη Καγιά, γιατί πιστεύω ότι είναι η μόνη αντάξια μου. Θα μπορούσα να της το κάνω δώρο για να το χρησιμοποιήσει στις κοσμικές εξόδους της και στις φωτογραφίσεις τις επερχόμενες που θα μπορεί να έχει αυτή η γυναίκα. Δίκη, έχει το νου στο ταχυδρομείο, θα έρθει. Άγγελος Μπράτης. Στον Άγγελο Μπράτη θα έκανα δώρο ένα εισιτήριο να πάμε μαζί στο Λονδίνο, να του δείξω τις γειτονιές που μεγάλωσα. Βλέπω ότι πηγαίνω έρχεται πολύ συχνά, αλλά θέλω να δει το Λονδίνο από τη δική μου οπτική πλευρά. Να του δείξω τις γειτονιές που έχω μεγαλώσει, που έπαιζα με τους φίλους μου, γιατί είχα πάρα πολλούς φίλους τα χρόνια που μεγάλωνα στο Λονδίνο. Καταλαβαίνω ότι τώρα αυτός πηγαίνει σε μέρη πιο κλασάτα. Εγώ δεν πήγαινα σε τόσο κλασάτα μέρη, εγώ πήγαινα σε πιο κλασμένα μέρη. Άγγελε, θα πετάξουμε με Ράιαν, δεν ξέρω αν σε ψήνει. Τόσα διαθέτω αυτή τη στιγμή. Θα πιούμε το τσάι μας, θα σου δείξω τα ρούχα μου και θα ενθουσιαστείς. Θα αναρωτηθείς από πού τα έχω πάρει. Θα σου πω ότι τα έχω πάρει από το LA. Λέει, και έχω. Στην Ντόρα Μακρυγιάννη. Η Ντόρα Μακρυγιάννη, για όσοι την ξέρετε, είναι μια ηθοποιός που παίζει στο Γυναίκα Χωρίς Όνομα. Να αλλάξει τη στάση σου, δεν να δεις τη Μάρθα. Και Ντόρα μου πραγματικά είναι σαν να μην έχει όνομα, γιατί. Ντόρα Μακρυγιάννη, Ντόρα Μακρυγιάννη.
Έχουμε μάθει άλλη τώρα πριν. Οπότε το δώρο που θα σου έκανα έχει να κάνει με αυτό, το όνομά σου. Για να αποκτήσεις επιτέλους όνομα, για να μην είσαι γυναίκα χωρίς όνομα. Θα σου έκανα δώρο τα έξοδα για να αλλάξεις το όνομά σου. Μη σου πω θα πήγαινα και στις υπηρεσίες που χρειάζεται για να περιμένω εγώ για σένα. Στον Πέτρο Πολυχρονίδη. Μα πώς γίνεται να μην κάνω εγώ δώρο στον Πέτρο Πολυχρονίδη. Πώς θα μας πάρει αλλιώς την εκπομπή. Στον Πέτρο Πολυχρονίδη, λοιπόν, το δώρο που θα του έκανα είναι η απεριόριστη εκτίμησή μου. Στο Νίκο Κοκλώνη. Νίκο, Νικόλα, μα Νικόλα. Κοκλωνάκο μου. Πώς γίνεται εγώ να μην σου κάνω δώρο εγώ αυτό το φτωχό και τίμιο κανάλι, το Ζωέ Πρέ τηλεόραση, πώς γίνεται να μην σου κάνω ένα δώρο? Γιατί ξέρεις ότι εγώ θα έχω κενό κάπου τον Αύγουστο, σε περίπτωση που με χρειαστείς κάτι. Δεν ξέρω τι μπορεί να με χρειαστείς, Νίκο Κοκλώνη, αλλά... Σου κάνω δώρο μία μπαρότσαρκα, ότο μωρό μου. Θα σε πάω εγώ, το πιο μεγάλο party animal της Ελλάδας, που μπορώ να κάτσω ξύπνια και μέχρι τις 12 το βράδυ. Θα σε πάω μία τσάρκα σε πολλά μπαρ, να περάσουμε καλά, γιατί μου δείξω έτσι πολύ έτσι. Γιατί όχι να με γνωρίσεις καλύτερα, να καταλάβεις ότι μπορείς να με πάρεις την εκπομπή στο στον Κωστή Μαραβέγια. Κωστή, Κωστή. Επειδή, οπότε ξέρετε κι όλοι, είναι ο αγαπημένος μου, δεν μπορώ να του κάνω άλλο δώρο πέραν του εαυτού μου. Εντάξει, ας κάνω κάτι άλλο στον Κωστή, γιατί δεν το βλέπω να πετυχαίνει. Το δώρο που θα μπορούσα να σου κάνω, το οποίο πιστεύω ότι είναι το πιο ανεκτίμητο από όλα που έχω δώσει μέχρι στιγμής, είναι μια συνεργασία μαζί μου. Να γράψουμε μαζί ένα τραγούδι και να το τραγουδήσουμε μαζί ντουέτο. Να γυρίσουμε μαζί το βίντεο κλιπ, να πάμε ένα ταξίδι σε κάποιο νησί της Ελλάδας ή στη Γαλλική Πολυνησία και να γυρίσουμε το βίντεο κλιπ. Η Ρόζα θα καυγήσει. Να το. Είναι, έλα από εδώ. Έλα. Γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι κρίμα να αφήσεις ένα τέτοιο ταλέντο να πάει χαμένο. Τι είναι αγάπη μου, τι είναι. Τι είναι μουτράκι, κοιτάξτε λίγο. Κοιτάξτε, θα πεθάνω. Εσύ τι δώρα θα μας κάνεις, Ρόζα? Τώρα λοιπόν που δώσαμε εμείς κάποια βασικά δώρα, ας προχωρήσουμε σε μερικά άλλα δώρα που θα έκαναν διάφοροι φίλοι παύλα συγγενείς, που έτσι δεν έχουν την ευκαιρία και το βήμα να τα κάνουν αυτά τα δώρα. Οπότε θα τις το δώσω εγώ σήμερα. Πάμε λοιπόν. Έλα. Έλα, δουλεύεις? Ναι. Σε ενοχλώ? Όχι, είσαι στο βίντεό μου. Πες γεια. Γεια. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πεις τι δώρο θα έκανες και σε ποιον celebrity. Ξεκάθαρα στο Σάκη Ρουβά. Στενάχωρο. Το χρωστάω. Το χρωστάω γιατί με έχει ταχταρίσει τα πόδια του. Που πάρα πολύ μικρή. Θα ήθελα να μην είχε ταχταρίσει μάλλον. Ναι. Να το πήρε η Ζιγουλή. Και θα του έπαιρνα... Τι να του πάρω του Σάκη. Σταμάτα! Α, μπορώ να αλλάξω. Δεν θα το κόψεις. Ναι. Θέλω το Σάκη Ρουβά, λοιπόν. Το δώρο μου θα ήταν στην Αλίσσα Πάνια. Ναι. Και θα της έπαιρνα ένα σάκο του Μπότ για να χτυπάει το κεφάλι της με όλους αυτούς που παίρνει εκεί. Τέλειο. Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, γεια σου, φιλιά. Φιλιά! Τώρα παίρνουμε την Black Velour να μας πει τι δώρο θα έκανε εκείνη. Έλα. Έχεις δουλειά? Αλλά παίζω. Θέλω να μου πεις κάτι πολύ γρήγορα. Σε ποιον Έλληνα celebrity θα έδινες τι δώρο? Τον Αλέξη Γεωργούλη εμένα. Λοιπόν, στον Καπουτζίδη θα του έκανα δώρο. Ναι. Ένα ζευγάρι καλτσοπαντόφλες, αυτές που είναι συνήθως πάρα πολύ χαρούμενες, που είναι πράσινες πορτοκαλί και έχουν πάνω τερατάκια και τέτοια. Σου λέω το πρώτο πράγμα που μου έσκασε στο μυαλό. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Έχω να σου στείλω και φωτογραφία τι καλτσοπαντόφλες θα του έκανα δώρο. Είσαι πάρα πολύ τρας. Ωραία, στείλτες να τις δείξω. Εντάξει, οκ. Γεια σου. Έλα, Ζουνά. Έλα, θέλω να μου πεις σε ποιον celebrity Έλληνα θα έκανες ποιο δώρο. Ποιος είναι celebrity? Όλοι, αυτοί που ξέρεις γνωστή είναι celebrity. Ποιος είναι celebrity, πες μου. Ο Πεζεντρίκης είναι celebrity. Celebrity είναι. Ωραία, θα το έκανα δώρο. Ένα ζευγάρι καλτσούλες, γιατί έβγαλε εκεί πέρα στο, πώς το λένε, αυτό το... Είναι αυτό στο Instagram. Ναι. Έχει κάτι σε ένα καναπέ, έχει τα απλώς τα πόδια του στη... πάνω σε ένα τραπεζάκι και έδειχνε κάτι καλτσούλες πώς ήταν από κάτω. Θα του έκανα και εγώ δώρο ένα ζευγάρι καλτσούλες. Η αδερφή μου έστειλε τις κάλτσες που θα έκανε δώρο στον Καπουτζίδη. Ναι. Σε ενοχλώ? Όχι, όχι, πες. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πεις ένα δώρο που θα έκανες σε έναν Έλληνα celebrity. Αχ, τώρα με σκάλωσες. Σε προβλημάτισε. Ωραία. Το δώρο που θα έκανα ήταν να γυρίσω το βίντεο κλιπ στην Όμη Ρουίδη. Είσαι πάρα πολύ βαρετός.
Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Εύχομαι να σας άρεσε. Ακολουθήστε με στο Instagram, κάντε like, πατήστε το καμπανάκι, γράψτε σχόλιο και θα κερδίσετε ένα δώρο. Ίσως αποκτήσω ζωή. Μην ξεχάσετε ότι με το 1 λίτρο Amita Motion παίρνετε ένα καπάκι μαζί. Αν δείτε κάτω από αυτό το καπάκι υπάρχει ένας κωδικός. Αν το βάλετε στο amitamotion.gr, μπαίνετε, έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε μια premium συνδρομή στο Spotify. Και αφού θα κερδίσετε αυτή την premium συνδρομή, θα μπείτε στο Spotify. Έχω κι εγώ ένα playlist εκεί στο Spotify. Γράψτε μου στα σχόλια τι δώρο θα κάνατε και σε ποιον celebrity. Μην ξαναπήρε ο κουράκος. Ναι. Σκέφτηκα το δώρο μου. Α, για πες το. Λοιπόν, θα ήθελα να βγω να κάνω δώρο ένα γεύμα σε εστιατόριο στην Another Makeup World. Και τι θα φάτε στο εστιατόριο, δηλαδή θα της πληρώσω ό,τι και αν φάει. Ό,τι και αν φάει, ό,τι και αν κάνει, θα της κάνω δώρο μια συζήτηση μαζί μου στο ακριβό τη εστιατόριο. Δεν με ενδιαφέρει. Σε συγχαίρω, με εμένα γιατί δεν μου το κάνεις αυτό. Γιατί δεν είσαι Another Makeup World. Γεια σου, κουράκο! Σε ευχαριστώ, Μωρή.